με ειδικές αναφορές στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της νέας δημοτικής αρχής αλλά και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ορκίστηκε ο Δημαρχός Ιγουμενίτσας Παναγιώτης Νταΐς αλλά και ευρύτερα το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η Ιανουαρίου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα, στην οποία το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής της Πρωτείας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιώγιακας, ο αντιπεριφερειάρχης Θωμάς Πιτούλης, ο βουλευτής της Ομογένειας στη Βόρεια Ήπειρο Νίκος Κουρής, ο απερχόμενος Δήμαρχος Φιλιατών Σπύρος Παπάς, ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης, αλλά και πλήθος κόσμου, ενώ χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Παραμυθίας Φιλιατών και Γυρομερίου κύριος Σεραπείων. Εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Αλλώς εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος, και ως εάν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος. Ως περο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπονώ. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους, και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Δόξασι ο Θεός, ελπίσιμον δόξασι, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Στην πρώτη του ομιλία, αμέσως μετά την ορκομοσία, ο κύριος Νταΐς δεσμεύτηκε για ισότιμη διαχείριση όλων των δημοτικών ενωτήτων και των κοινοτήτων, αλλά και για συνεργασία με τα στελέχη του Δήμου Ιγουμενίτσας, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και το συνδικαλιστικό κίνημα με άξονα το συμφέρον του τόπου. Στις εκλογές όλοι μας συμμετείχαμε κάτω από ένα συνδυασμό. Οι εκλογές έγιναν, πέρασαν, από εδώ και πέρα οι πρόεδροι και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων αποτελούν όργανα διοίκησης του Δήμου, είναι ενταγμένα στην πολιτική και διοικητική ιεραρχία του Δήμου, είναι οι άμεσοι συνεργάτες μας, ανεξάρτητα από ποια παράταξη έχουν εκλεγεί. Θέλω να διαβεβαιώσω και να δεσμευτώ ότι δεν θα γίνει καμία μα καμία διάκριση. Όλα τα χωριά για μας είναι τα ίδια, όλες οι δημοτικές κοινότητες θα αποτελέσουν αντικείμενο μέριμνας και προσοχής και με το ίδιο επίπεδο συνεργασίας με τους προέδρους και τα μέλη των συμβουλίων, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από την παράταξη με την οποία συμμετείχαν και εξελέγησαν. Δεσμευόμαστε επίσης να συνεργαστούμε με τα στελέχη του Δήμου, το προσωπικό, τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και το συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο και αυτό αύριο έχει τη δική του εκλογική διαδικασία. Δεσμευόμαστε να πορευτούμε ως Δημοτική Αρχή με βάση τα συμφέροντα του τόπου. Δεν σκοπεύουμε και δεν υπάρχει καθόλου στο μυαλό μας να λειτουργήσει και να μετατρέψουμε το Δήμο ως ένα όχημα αντιπολίτευσης. Θα συνεργαστούμε με όλα τα Υπουργεία, διότι μόνον έτσι μπορεί να έχουμε αποτελέσματα και βεβαίως θα είμαστε αντίθετοι όταν καταλαβαίνουμε ότι
θα υπάρξουν εξελίξεις που κατά τη δική μας γνώμη θα είναι ενάντια στα συμφέροντα της περιοχής και των κατοίκων της. Οι σχέσεις με την περιφέρεια οφείλουν και πρέπει να είναι σχέσεις επικοδομητικής συνεργασίας. Προφανώς είναι δύο ξεχωριστοί και διακριτοί βαθμοί αυτοδιοίκησης, αλλά επίσης προφανώς πρέπει στα μεγάλα ζητήματα και στη διαμόρφωση του διεκδικητικού πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή να είμαστε σε αγαστή συνεργασία και συμπόρευση. Με όλους τους φορείς του κράτους, με την αποκεντρωμένη διοίκηση, με τις υπηρεσίες που λειτουργούν στην περιοχή μας, επίσης θα συνεργαστούμε γιατί έχουμε θέματα που άπτονται συναρμοδιοτήτων, τα οποία μόνο με συνέργειες μπορούν να επιληθούν. Καταργήθηκε ένα όργανο που με την κατάλληλη αξιοποίηση θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο σύμβουλο και βοηθό της Δημοτικής Αρχής, η Επιτροπή Διαβούλευσης, αλλά σκοπεύουμε με τις κατάλληλες ενέργειες και με τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών να δημιουργήσουμε διάβλους επικοινωνίας και θεσμούς διαβούλευσης πολύ πιο ισχυρούς από ό,τι υπήρχαν μέχρι τώρα. Με τους άλλους δύο δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτείας, κύριε Θανάση Ντάνη, νέε δήμαρχε Σουλίου, και κυρία Σπανοπούλου, κύριε Νίκο Μπάντιο, που εκπροσωπείτε μαζί με άλλους, φαντάζομαι, τον Βασίλη τον Τζίγκο, τον νέο δήμαρχο Φιλιατών. Θα συνεργαστούμε και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τη βοήθεια που μέχρι τώρα παρήχε ο Δήμος Ιγουμενίτσας, αλλά και βέβαιος κύριε Σπύρο Παπά, το ξέρετε πολύ καλά, τη βοήθεια που είχατε από το Δήμο Ιγουμενίτσας, και να είστε όλοι σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, αλλά και κάτι περισσότερο, να δημιουργήσουμε τις βάσεις για έναν διαδημοτικό αναπτυξιακό οργανισμό που θα δει την ανάπτυξη της Θεσπρωτείας στην ολότητά της, σε συνεργασία με την περιφέρεια, με τον εκπρόσωπό μας στον Κοινοβούλιο, τον κύριο Βασίλη Γιώγιακα, και με όποιον άλλον φορέα έχει αντίστοιχες αρμοδιότητες, όπως για παράδειγμα το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Σημαντική ήταν η διαβεβαίωση του νέου εκλεγέντα δημάρχου και προς τους ομογενείς για τη δημιουργία νέων στερεών και αντικειμενικών, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, σχέσεων συνεργασίας. Θα ήθελα με την ευκαιρία της παρουσίας του κυρίου Κουρή, του βουλευτή της γειτονικής μας χώρας, να διαβεβαιώσω και τους ομογενείς, είτε αυτούς που ζουν μόνιμα στην Ιγουμενίτσα, είτε αυτούς που δεν ζουν στην περιοχή μας, αλλά έχουν εδώ τα εκλογικά τους δικαιώματα, ότι δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε νέες, στέρεες και αντικειμενικές σχέσεις συνεργασίας στον πολιτιστικό τομέα, στον τομέα της ενίσχυσης του εκπαιδευτικού συστήματος της μειονότητας, στο βαθμό βεβαίως που ο Δήμος μπορεί, αλλά κυρίως στον τομέα της συνεργασίας μας σε διασυνοριακά προγράμματα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Λίγο νωρίτερα, χαιρετισμό είχαν απευθύνει ο βουλευτής Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Γιώγιακας, αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης Θωμάς Πιτούλης. Είναι όντως μια ξεχωριστή μέρα σήμερα, με την ορκομοσία του νέου Δημάρχου Ιγουμενίτσας, του αγαπητού φίλου κυρίου Νταΐ. Θέλω να ευχηθώ από την καρδιά μου τόσο στον νέο Δήμαρχο, αλλά και σε όλους τους εκλεγέντες, αλλά και σε αυτούς που δεν εξελέγησαν και έδωσαν έναν αγώνα για αυτή την τιτάνια προσπάθεια μιας εκλογικής διαδικασίας, γιατί συνετέλεσαν και αυτοί να διεξαχθούν οι εκλογές αυτές και να αναδείξουν έναν τελικό νικητή. Εγώ, ξεκινώντας από τον απερχόμενο Δήμαρχο, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για ό,τι προσέφερε στο Δήμο μας τα τελευταία χρόνια, και όλοι μας αγωνιζόμαστε να βάλουμε ένα λιθαράκι. Είναι όμως μέρα του καινούριου Δημάρχου, του Παναγιώτη του Νταΐ, που του εύχομαι ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μου μία πενταετία πλέον δημιουργική, γόνιμη, αποδοτική και παραγωγική. Θέλω να τονίσω ότι εγώ, εκπροσωπώντας το νομό μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα είμαι δίπλα σου. Μαζί θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα του Δήμου, αλλά και γενικότερα της περιφέρειάς μας, σε συνεργασία και με τον Αντιπεριφερειάρχη και τους άλλους Δήμους του νομού μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Ο νομός μας και ο Δήμος Ιγουμενίτσας, με συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχει τη δυνατότητα να χαράξει μια καινούρια δυναμική. Το τουριστικό κομμάτι, η χερσαία ζώνη που είναι πλέον στο Δήμο Ιγουμενίτσας αλλά και στο Δήμο Φιλιατών, έχουμε πολλά
να κάνουμε, να δώσουμε ένα καινούριο χαρακτήρα στην πόλη μας, έτσι ώστε να προσελκύσουμε πολλούς περισσότερους επισκέπτες. Με ανάμεικτα συναισθήματα θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το κάλεσμα το σημερινό σε αυτή την αίθουσα που με έφερε 25 χρόνια πίσω. Πρώτη φορά πριν 25 χρόνια είχα ορκιστεί δημοτικός σύμβουλος σε αυτή την αίθουσα. Έκτοτε υπηρετώ την αυτοδιοίκηση και από τον πρώτο και από τον δεύτερο βαθμό πλέον. Παναγιώτη, η αυτοδιοίκηση είναι ένας έρωτας. Ερωτεύσου αυτό που ο κόσμος σου εμπιστεύτηκε και δώσε το καλύτερο σου είναι, γιατί να κάνεις και εσύ την προσπάθειά σου όπως όλοι οι προκάτοχοί σου για ένα καλύτερο Δήμο Ιγουμενίτσας. Για ένα νέο ξεκίνημα για το Δήμο, μετά από αρκετά χρόνια παρακμής, έκανε λόγο ο επικεφαλής της παράταξης μαζί για την Ιγουμενίτσα, Αντώνης Μπέζας, ενώ από την πλευρά του ο απερχόμενος δήμαρχος και επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Προοπτικής, Ιωάννης Λόλος, έκανε έναν απολογισμό της δικής του θητείας που φτάνει στην ολοκλήρωσή της. Για μας, στην αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση είναι ένας όρος που ήρθε από το κεντρικό πολιτικό σύστημα και δεν συνάδει με την αποστολή και με τα καθήκοντα της αυτοδιοίκησης. Ο όρκος τον οποίο δώσαμε προηγουμένως φαντάζει τυπικός, αλλά δεν είναι τυπικός. Είναι όρκος ευθύνης και καθήκοντος για τα τοπικά ζητήματα. Και στα τοπικά ζητήματα, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν χωρά αντιπολίτευση. Ο όρκος τον οποίο δώσαμε προηγουμένως σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για το Δήμο της Ιγουμενίτσας μετά από μια περίοδο πολλών χρόνων παρακμής. Και αυτό το νέο ξεκίνημα δεν συνάδει με την αντιπολίτευση. Δεν θα κάνουμε λοιπόν αντιπολίτευση. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη, η Παράταξη μαζί για την Ιγουμενίτσα, δηλώνουμε, και αυτό είναι το πρώτο μήνυμα το οποίο στέλνουμε σήμερα στους πολίτες της Ιγουμενίτσας, ότι θα βάλουμε πλάτη. Θα βάλουμε πλάτη με τις απόψεις μας, με τις γνώσεις μας, με τις προτάσεις μας, με την εμπειρία μας, αλλά και με την ορμή των νέων ανθρώπων που έχουμε δίπλα μας, διότι έχουμε δημιουργήσει μια νέα γενιά στελεχών της αυτοδιοίκησης. Θα βάλουμε πλάτη ψηφίζοντας, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, και τις προτάσεις σας, όταν οι προτάσεις αυτές κινούνται βεβαίως στην κατεύθυνση του δικού μας οράματος. Αλλά προσέξτε, θα βάλουμε πλάτη και όταν θα σας ελέγχουμε. Διότι η κριτική μας θα είναι καλόπιστη, θα είναι επικοδομητική και γόνιμη, και γιατί καμία εξουσία δεν μπορεί να παράγει έργο αν δεν ελέγχεται. Όλο αυτό το διάστημα της δικής μας θητείας, οι συνεργάτες μου και εγώ, δρώντας απόλυτα θεσμικά σε όλα τα επίπεδα, προσπαθήσαμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την υπηρέτηση του κοινού καλού του Δήμου μας, την οργάνωση και την οικονομική εξυγίανσή του, την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων, το σχεδιασμό, τη δημοπράτηση και την εκτέλεση έργων και δράσεων, την ανάδειξη του πολιτικού μας αποθέματος και την εξωστρέφεια του Δήμου μας. Καταφέραμε πολλά. Παλέψαμε για περισσότερα. Έγιναν κάποια λάθη. Αλάθαστος όμως είναι εκείνος που δεν κάνει τίποτα. Προβλήματα υπάρχουν. Υπήρχαν και θα υπάρξουν. Πολλά βρήκαν τη λύση τους, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν εξαιτίας ενδογενών και εξωγενών αιτιών. Κυρίως όμως των τριών συντελούμενων κρίσεων που έλαβαν χώρα κατά τη δική μας θητεία.